Τα λεφτά στην Κολότσια και ξεχνάτε που έχετε βάλει τα λεφτά στο Πασόκ. Θα το πω όσο και να πονάτε και θα ακουστεί. Κοιτάξτε την αποκάλυψη τώρα, κύριε Καμένη. Το προηγούμενο μήνα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε, κύριε Καμένη, και πείτε μα, συμφωνείτε με αυτή την τακτική. Μοίρασε ο κύριος Τσίπρας στο επιτελείο του, στον κύριο Καρανίκα και στους συνεργάτες του προπληρωμένες. Ακούστε τώρα, προπληρωμένες υπερορίες 50.000 ευρώ, κύριε Αυτιά. Και την ίδια στιγμή περικόπτουν τις συντάξεις, περικόπτουν κοινωνικές δαπάνες, μειώνουν το αφορολόγητο, αλλά μοιράζουν τα χρήματα στους φίλους και στους γνωστούς του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε, κύριε Αυτιά. Πάμε, κύριε Νάκη. Εδώ και τώρα να σταματήσουν να δεσμεύουν τη χώρα με δεσμεύσεις που θα είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια πολύ βαριές για τον ελληνικό λαό. Πάμε, κύριε Νάκη. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε ενέχειρο την πατρίδα τον Απρίλιο του 10. Βάλατε ενέχειρο την κρατική περιουσία για 99 χρόνια στο Υπερταμείο και μιλάτε, κύριε Καμένε. Το αφημί του Πασόκ. Εκεί που μας απειλούσατε ότι αν αγγίξουμε τα ασημικά της χώρας θα μας στείλετε ειδικό δικαστήριο. Και τώρα τα έχετε δώσει όλα στο Υπερταμείο. Κύριε Καμένο, οι δημοκράτες για ξεπούλημα. Εμείς κάναμε ταμείο αξιοποίησης. Ακούστε, παιδιά. Δεν πολύ αξιοποιείτε περιουσία. Πού αξιοποιείτε, κύριε Καμένο? Το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι να πάω σε διαφημίσεις.